Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αλληλεί τη Αμοθράκη ανέλησε ο πρόεδρο του Σωματείου των Παράκτιων Αλλιέων του νησιού, Πέτρο Νομικό. Το λιμάνι των Θέρμων, όπω αναφέρει, δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί λόγω των προσχώσεων. Με αποτέλεσμα οι αλληλεί τη περιοχή να μεταβαίνουν καθημερινά στην Καμαριώτησα. Τελείωσε το λιμάνι στα Θέρμα. Δεν υπάρχει λιμάνι. Μια στεριά είναι. Βάλαμε προχθέ έναν ένα από εδώ, τον Πέτρο του Καλπάκι Αντανοίξει. Έκανε ένα βράδυ. άλλη μέρα το πρωί έκλεισε. Ακριβώ ένα βράδυ. Έκλεισε. Ένα βλάκι έκανε. Όχι να μπούμε μέσα εμεί, σε πλαστικέ βάρκε. Έκλεισε, τελείωσε. Και τι σα λέει. Τι μα λένε, δεν έχουν λεφτά. Πρέπει να έρθει πήγα. Για να τα ανοίξω αυτό, πρέπει να έρθει πήγα. πρέπει να έρθει. Θα είναι παράδεισο. Δεν γίνονται με τα ψέματα. Με τα ψέματα δεν γίνονται. Την ίδια στιγμή οι αλληλεί έχουν πρόβλημα με την παροχή πετρελαίου στο νησί, καθώ πρέπει να γίνει μαζική παραγγελία πριν του το φέρουν. Πετρέλαιο μα το κόψαν, δεν μα δίνουν. Τίποτα. Πρέπει να πάμε Πολύ Να πάρουμε. Και άμα έχει. Και έχει. Άλλου μαζί για να μα δώσουν. Δηλαδή, άμα πάρω εγώ oh. τηλέφωνο και πω για πετρέλαιο, μοναχό μου να πάρω ένα τόνο πετρέλαιο, άμα δεν έχει άλλο, δεν μα δίνουν. Δεν κατεβαίνει το βιτίο για να μου δώσει ένα τόνο ημέρα. Ε, προβλήματα συνέχεια υπάρχουν. Προβλήματα συνέχεια. Όλο το χειμώνα προβλήματα έχουμε. Τώρα μου έρθουν για το καλοκαίρι και τα ανοίξουν και γίνει κάτι, καλά θα είναι. Αλλά είναι, είναι το λιμάνι. Το λιμάνι, άντε εδώ πέρα τώρα είμαστε εδώ πέρα, πες βολευόμαστε. Το πετρέλαιο είναι το κυριότερο. Το πετρέλαιο. Εδώ η εταιρεία τη Δεξαμενέα έχει ανοιχτέ, έχει φύλακα. Ο κύριος Κούτλα. Πετρέλαιο τίποτα. Έτοιμα είναι όλα. Δεξαμενέα τα πάντα όλα. Φύλακα υπάρχει. Πετρέλαιο τίποτα. Το πρόβλημα του για μα είναι το πετρέλαιο. Τώρα το λιμάνι, εντάξει, είναι και το λιμάνι. Αλλά το πετρέλαιο είναι το πρόβλημα. Το πρώτο είναι το πετρέλαιο.